την πατρίδα έχασα. Έκλαψα και πόνεσα. Την πατρίδα έχασα. Έκλαψα και πόνεσα. Λύουμε κι αρρώθημο να ανασφαλώ και πόρο. Μία κι άλλο ζωή στο πελάδι συναυλή. Μία κι άλλο ζωή στο πελάδι συναυλή. Νερό πόνα σε στόμα, μια ψυχή και νου βροντολαλούμε. Πόντος είναι άστρο φωτεινό, χτες, σήμερα και πάντα. Κυρίες και κύριοι, επίσημοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζουμε τη φλόγα της μνήμης, τη φλόγα της ιστορίας και του πολιτισμού, το φως της φλόγας που πριν από χιλιάδες χρόνια έφυγε από την Ελλάδα και φώτισε την Ανατολή και όλη την Οικουμένη. Παρακαλώ τον Δήμαρχο Λαρισαίων, κύριο Απόστολο Καλογιάννη, να έρθει στο βήμα. Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω όλους στην σημερινή λιτή μας εκδήλωση, η οποία εντάσσεται στην πρωτοβουλία του δικτύου που έχει συγκροτήσει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας με τίτλο, όπως ακούστηκε, «Δίκτυο πόλεων με κοινότητες απογόνων Ελλήνων της Καθημάς Ανατολής». Σκοπός του δικτύου είναι η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πόλεων και των τοπικών κοινοτήτων του ελληνισμού για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και άνθρωποι που βρέθηκαν στην περιοχή μας μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών του 23, αλλά και συμπολίτες άνθρωποι με καταγωγή από την Ανατολική Ρωμυλία και από τις πολυπληθείς ελληνικές κοινότητες στα παράλια του Εύξηνου Πόντου. Λάρισα ως ανοιχτή πόλη και κοινωνία με πολυπολιτισμικά χαρακτηριστικά εδώ και αιώνες δέχθηκε αυτούς τους ανθρώπους παρά τις δυσκολίες και τα γενικότερα προβλήματα. Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη δράση όλων αυτών των συλλόγων και φορέων που εδρεύουν στην πόλη μας και με το έργο και τη δραστηριότητά τους διατηρούν αφενός ζωντανή την ιστορική μνήμη αλλά και τις παραδόσεις των κοιτίδων του ελληνισμού. Σήμερα λοιπόν είναι η πρώτη εκδήλωση του δικτύου που πραγματοποιείται στη Λάρισα, η οποία συμπίπτει με την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Ιστορία πόνου, διώξεων, βασανισμών, εκτοπίσεων, θανάτων. Ο ελληνισμός του πόντου.
με 350 και πλέον χιλιάδες θύματα, πλήρωσε ακριβά το κίνημα των νεότουρκων του Κεμάλ. Μόνο μια λέξη μπορεί να περιγράψει τα γεγονότα. Γενοκτονία. Ο ελάχιστος φόρος τιμής που μπορεί να αποδοθεί στους 353.000 φαγιαθέρνες ποντίους είναι να διατηρήσουμε ζωντανή τη μνήμη τους. Να διατηρήσουμε ζωντανά τα ήθη και τα έθιμά τους, τη μοναδική πραγματικά κουλτούρα τους. Και φυσικά να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων. Η γνώση της ιστορίας δεν αποτελεί μόνο χρέος προς όλους εκείνους που θυσιάστηκαν, αλλά και ισχυρό θεμέλιο για την οικοδόμηση ενός πιο σταθερού και ειρηνικού μέλλοντος. 103 χρόνια μετά, τιμούμε τα θύματα και συνεχίζουμε τον αγώνα για τη δικαίωσή τους. Αγαπητές μου και αγαπητοί μου συμπολίτες, είναι ιδιαίτερη τιμή για σας, τους απογόνους Ελλήνων της Καθημάς Ανατολής, να αγωνίζεστε να διατηρήσετε τη φλόγα της μνήμης. Αυτή η πολυχρονία της πόλης μας είναι ο πολιτιστικός της πλούτος και η δύναμή της. Σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ σήμερα. Ένα μπουκέτο αμάραντα από τον Πόντο στη μνήμη όλων αυτών που άδικα χάθηκαν. Αιωνία τους η μνήμη.